Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας. Χαρμός είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η σημερινή ημέρα για την ιεραρχία της Ελλαδικής Εκκλησίας, που εξέλεξε δύο νέους Μητροπολίτες. Νέος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακρανανίας είναι ο 48χρονος Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός και Αμέτης. Χαρμός είναι να χτυπούν οι καμπάνες στο Αγρίνιο αυτή τη στιγμή στις εκκλησίες και στα παρεκκλήσια της ευρύτερης περιοχής. Και πολλοί κόσμος έχει συγκεντρωθεί έξω από το Συνοδικό Μέγαρο που περιμένει τον νέο Μητροπολίτη να τον υποδεχτεί έτσι με ιδιαίτερη χαρά μετά την απώλεια του μακαριστού Κοσμά, αυτού του μεγάλου κεφαλαίου για τη Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακρανανίας. Έχουμε και στη Γόρτινα όμως νέο Μητροπολίτη, τον Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο Ευσταθίου, ένας και εκείνος νέος άνθρωπος με πλούσιο βιογραφικό. Βέβαια, ο Αρχιμανδρίτης και πρωτοσύγκυλος της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος, ο κύριος Κανάκης, δεν εξελέγει. Πήρε όμως έτσι ένα ποσοστό ικανοποιητικό, θα μπορούσαμε να πούμε, από την ιεραρχία. Φαίνεται ότι η ιεραρχία, ένα μέρος ιεραρχίας, επιθυμούσε να έρθει στη θέση του Μητροπολίτη και ο κύριος ο Αρχιμανδρίτης Κανάκης, αλλά τελικώς κέρδισε ο Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Ευσταθίου. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και στις δύο Μετροπόλεις, στους δύο Μετροπολίτες, στους δύο Πειμενάρχες που εξελέγησαν στην Αιτωλία και Ακρανανία, αλλά και στη Μητρόπολη Γόρτινος, αυτούς τους νέους ανθρώπους που έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα φέρουν εις πέρας το ποιμαντικό έργο των δύο αυτών Μητροπόλεων, των δύο αυτών ιστορικών Μητροπόλεων, που και ο Ηρεμίας ο Μακαριστός αλλά και ο Κοσμάς ο Αιτωλίας ήταν δύο πνευματικά αναστήματα σε αυτές τις δύο ιστορικές επισκοπές της Ελλαδικής Εκκλησίας.